Υπηρέτης του λαού λέγεται το σύριαλ που εκτόξευσε στην Ουκρανία τις μετοχές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποδίεται έναν καθηγητή ιστορίας που γίνεται πρόεδρος. Το Μάρτιο η σειρά μπήκε στην τρίτη της σεζόν και ένα μήνα μετά ο δημοφιλής κωμικός καλείται να μεταφέρει το ρόλο στην πραγματική ζωή, καθώς εξελέγει έκτος πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο ίδιος γνωρίζει ότι τον περιμένουν πιεστικές προκλήσεις. Θεωρώ ότι πρωταρχικό μας καθήκον τώρα είναι να επαναπατρίσουμε τους πολίτες και στρατιώτες μας που συνελήφθησαν στον Ντονμπάς. Θα δράσουμε με το πρότυπο της Νορμανδίας. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία του Μίνσκ. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν και πάλι. Θα έχουμε, πιστεύω, νέες συναντήσεις. Έστειλε μάλιστα μήνυμα προς τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Κοιτάξτε μας. Όλα είναι δυνατά. Όσο για τον Πέτρο Ποροσέγκο, ο απερχόμενος πρόεδρος δέχθηκε υποτικά την ήττα του, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν αποσύρεται. Η ομάδα μας οφείλει να προστατεύσει τα επιτεύγματα για τα οποία παλέψαμε μαζί με τον Ουκρανικό λαό σε ακραία δύσκολες συνθήκες τα τελευταία 5 χρόνια. Να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική στρατηγική. Οι γνώμες πάντως για τον νέο πρόεδρο είναι μοιρασμένες. Νομίζω ότι η νεότερη γενιά και οι περισσότεροι της ηλικίας μου στηρίζουν τον Ζελένσκι. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, οι Ουκρανοί ακολούθησαν τις λαϊκιστικές υποσχέσεις. Ντρέπομαι που έπειτα από όσα συνέβησαν εδώ, ένα τέτοιο πρόσωπο θα κυβερνήσει τη χώρα. Κοινή παραδοχή είναι ότι η εκλογή του Ζελένσκι έχει να κάνει εν πολλής με τις εξαγγελίες του περιπάταξης της διαφθοράς και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Το ερώτημα είναι αν ένας άπειρος στα πολιτικά θα έχει άμεσα απτά αποτελέσματα.